προημερών στην Κρήτη, όπου εκεί συμμετείχαν τα μεγαλύτερα κεφάλαια διεθνώς, οι καλύτεροι πανεπιστημιακοί όσον αφορά ζητήματα γεωλογίας και υδρογονανθράκων. Και αυτό που είπαν είναι ότι η χώρα μας είναι πράγματι πλούσια. Νοτίος της Κρήτης, στην επωνομαζόμενη λεκάνη του Ηροδότου, υπάρχει ανεκμετάλλευτος πλούτος και πρέπει άμεσα να προχωρήσουμε στην αξιοποίησή του. Κύριε Ρούφα, είπε συνέχεια 150 χρόνια, κύριε Κασιδιάρη. Από εκεί και πέρα. 150 χρόνια το κράτος του Ισραήλ. 150 χρόνια για τον πλούτο. Είπε συνέχεια. Άσε τώρα. Ποιο ξεκίνησε να βγάζει πετρέλαιο, κυρία Κανέλη. Ποιο ξεκίνησε να βγάζει πετρέλαιο στην Ελλάδα. Οι Έλληνες το 1973 επί στρατιωτικού καθεστώτος. Με Έλληνες εργάτες, με την ανεργία στο μηδέν, με τη σώσα του δημοσίου χρέους στο μηδέν. Τα λαβρεωτικά τα ξέρεις. Εσύ πας 150 χρόνια πίσω. Εσύ πας 150 πίσω. Εσύ μέρες πως είσαι. Πρέπει να ξέρεις στη Χρυσή Αυγή λες για τους είναι. Στη Χρυσή Αυγή τα λες για τους χωροφύλακες του 1910. Άσε, εμείς είμαστε οι μόνοι που έχουμε παίξει ξύλο με τους χωροφύλακες. Ο ΣΥΡΙΖΑ βγαίνει και λέει για αφοπλισμό των ΜΑΤ, αλλά πάντα από πίσω κοιτούσε. Μη λες για χωροφύλακες σε εμένα. Είμαστε οι μόνοι που έχουμε πάει κόντρα σε αυτό το σύστημα εξουσίας. Όταν ρωτήσανε την Παπαρίγα αν συνεργάζεται με την αστυνομία, αντί να τους καταγγείλει για προβοκάτορες, έλεγε άλλα λόγια να αγαπιόμαστε. Έτσι είπα στην Παπαρίγα. Έτσι τις είπα. Συνεργαστήκανε. Να δούμε τα πλάνα. Συνεργαστήκατε. Δεν ασχολείστε με παλιοκουμούνι. Παλιοκουμούνι δεν ασχολείστε με φασισταριά. Αν είναι δυνατόν. Δυστυχώς, πέρα από την Παπαρίγα συνεργάστηκε. Τη ρωτήσανε, συνεργαστήκατε. Και απάντησε. Η αναβολή είναι λόγω παρέλευση του ωραρίου. Ποιο είναι το πρόβλημα σε αυτή την αναβολή? Με τους παλιορουφιάνους που είναι μια ρουφιάνα από το κόμμα σου και μας σύρει στα δικαστήρια. Κατηγορουμένους. Πέρα από την κρίση. Λοιπόν, ένα λεπτό, τέθηκε ένα θέμα προσωπικό και δεν επιτρέπω σε κανέναν. Ξέρετε ποια είναι η κρίση δημοκρατία. Κυρία Δούρου, αναφερθήκατε σε ένα θέμα προσωπικό και μιλάτε γενικώ. Και εμφανίζεται σήμερα. Οι οποίοι θα πάνε τη χώρα 500 χρόνια πίσω. Αν δεν φρενούμε. Αν δεν φρενούμε. Θα πάνε 500 χρόνια πίσω τη χώρα. Γιατί πήγαμε όχι, 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 όχι.